Περισσότερο αντεδράσατε για το λόγο του κυρίου Μπογδάνου ή η διαγραφή προήλθε από την αντίδραση του κυρίου Δένδια? Είναι αυτονόητη η απάντηση, κύριε Κούτρα. Η Νέα Δημοκρατία αντιδρά με γρήγορα αντανακλαστικά ακριβώς εκ του γεγονότος ότι έχει πολύ αυστηρούς κανόνες κοινοβουλευτικής διοντολογίας. Ναι. Ο κύριος Δένδιας αντέδρασε με τον απολύτως προφανή τρόπο. Όταν στην Βουλή ακούγεται κάτι το οποίο υπερβαίνει τα όρια της κοινοβουλευτικής διοντολογίας, τότε θα πρέπει από τα κυβερνητικά έδρανα να υπάρχει μία αποκατάσταση. Και για τον λόγο αυτό ήταν πολύ γρήγορη η αντίδραση και του Πρωθυπουργού, ο οποίος προσωπικά ενημερώθηκε για τα τεκτενόμενα στη Βουλή και αντέδρασε εξ αυτού του λόγου. Γράφεται από τον, στον αντιπολιτευόμενο τύπο σήμερα, κύριε Υπουργέ, ότι τον Μπογδάνο τον διέγραψε ο κύριος Δένδιας. Και μάλιστα υπάρχουν και υπουργοί οι οποίοι λένε ότι εγώ δεν είμαι πρόεδρος για να διαγράψω, ούτε θέλω κάποιος άλλος συνάδελφός μου υπουργός να υποδύεται τον πρόεδρο. Άρα τι ισχύει, τον διέγραψε ο Δένδιας ή ο Μητσοτάκης? Τον διέγραψε αποκλειστικά και μόνο ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο κύριος Δένδιας είναι απολύτως συντεταγμένος, λειτουργεί στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών κανόνων που τίθενται από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και είναι απολύτως βέβαιο ότι κινείται στην γραμμή την οποία θέτει ο πρόεδρός μας. Θα ήθελα και πάλι να